Εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την ευγενική τους πρόσκληση να μιλήσω στο συνέδριο και να είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια. Αυτό που θέλω εγώ να κάνω ουσιαστικά είναι να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου και τίποτε παραπάνω από την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της αναζωογόνησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ουσιαστικά στις δομές στις οποίες δουλεύουμε όλοι μας. Ήταν από παλιά άγχος μου να μπορώ να φροντίζω το επείγον, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να είμαι η καλύτερη δυνατή από την άσκηση της ιατρικής με εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική μου πράξη. Και αυτό με οδήγησε να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, εξού και είμαι εδώ μαζί σας. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τις νεότερες οδηγίες, όπως αυτές έχουν γίνει από το 2021 και μετά και ανά 5 χρόνια αλλάζουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και θα επιστήσω την προσοχή μας πιο πολύ στις αλλαγές που έχουν γίνει, με κάποια μικρά παραδείγματα από τα χρόνια που προηγήθηκαν σε μένα, στο τι αντιμετώπισα όταν έτυχε και ποια ήταν η έκβασή τους και τι σκεφτήκαμε αργότερα στην προσωπική μας ανάγκη, εγώ και η ομάδα μου, να γινόμαστε πάντοτε καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή υπηρετώ στο Κέντρο Υγείας της Νέας Ιωνίας. Είμαι πρόσφατα μετακινημένος από το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, από τις εφημερίες του οποίου θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα αργότερα. Όπως είπαμε πριν, οι οδηγίες που θα συζητήσουμε έχουν ήδη αναρτηθεί, είναι στο ίντερνετ και είναι πολύ ενδιαφέρον να τις διαβάσει κανείς. Είναι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο για το Adult Advanced Life Support, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες αναζωογόνησης, καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και αριθμιών περί της ανακοπής, όπως προβλέπονται από δοσολογικά σχήματα και αλγορίθμους αντίστοιχης αναζωογόνησης στον ενήλικα. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές στον παιδιατρικό ασθενή, δεν είναι αντικείμενο αυτής της ομιλίας, μπορεί ακροθυγώς να πω 1, 2, 3 πράγματα στη διάρκεια της ομιλίας μου. Αυτά είναι ελεύθερα στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ αναλυτικά γραμμένα από το site που βλέπετε, στο Resuscitation, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ο καθένας να το κατεβάσει και να το μελετήσει. Περιέχει όλη την εμπεριστατωμένη γνώση που χρειαζόμαστε. Πολύ συχνά έχω μιλήσει και στο παρελθόν για αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ στην προοπτική της εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής και είμαι πολύ μεγάλος υπέρμαχος όλων των σεμιναρίων αναζωογόνησης που γίνονται και εκπαιδεύουν υγειονομικούς και γιατρούς και νοσηλευτές. Είμαι και εγώ ίδιος εκπαιδευτής του ALS. Και πραγματικά, επειδή υπήρξε σταθμός στη ζωή μου και στην άσκηση της ιατρικής μου και κυρίως στην άσκηση των καθηκόντων μου στο επείγον, η εξομοίωση έχει δείξει εμπειρία και μάλλον τώρα το τεκμηριών και η βιβλιογραφία της εφαρμογής των οδηγιών πάνω σε ένα μάνικιν, σε ένα κουκλάκι, σε πραγματικά σενάρια, ενδεχομένως εκπαιδεύει τον κλινικό καλύτερα στο πώς θα δράσει και ποια θα είναι η αλληλουχία των ενηλικιών του όταν θα τύχει το πραγματικό επείγον εκεί που θα βρίσκεται μέσα στο ΤΕΠ ή στο ιατρείο. Μέσα στην ευρύτερη προοπτική, αναφέρουμε ότι προφανώς η κυριότερη αιτία των θανάτων στους ενήλικες είναι η καρδιαγγειακή νόσος και η συχνότερη αιτία ανακοπής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η κοιλιακή μαρμαργή και η άσφυνη κοιλιακή ταχυκαρδία, ο απεινιδόσιμος δηλαδή ρυθμός ανακοπής, ο οποίος τα πρώτα δευτερόλεπτα, αν αντιμετωπιστεί σωστά, έχει προφανώς την καλύτερη δυνατή έκβαση για το θύμα ανακοπής. Οπότε η έγκαιρη διάγνωση είτε του ασθενή, ο οποίος σιγά σιγά καταρρύπτεται αιμοδυναμικά και μπροστά στα μάτια μας μπορεί να κάνει ανακοπή, είτε του ασθενή, το θύμα ανακοπής που μόλις την έκανε, μπορεί να είναι σωτήρια ή οποιαδήποτε γρήγορη και ψύχρεμη παρέμβασή μας. Ας πούμε τα top messages, τα κορυφαία μηνύματα του ALS για το 2021, παραμένουν σε σχέση και με το παρελθόν, απλά τονίζονται έτσι περαιτέρω ακόμα τώρα, το να έχουμε τη καλύτερη δυνατή ποιότητα θωρακικών συμπιέσεων με την ελάχιστη διακοπή τους, την όσο το δυνατόν πιο πρώιμη απεινίδωση, όπως λέει εδώ, και την θεραπεία των αναστρέψιμων ρυθμών. Επίσης, τα σημεία τα οποία ανέφερα πριν, στο 2, και τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς, να τα παρατηρήσει πριν από μια καρδιακή ανακοπή και τα οποία μπορεί εκείνη την ώρα με την πρώιμη παρέμβασή του να βοηθήσει τον ασθενή του και να μην καταλήξει σε ανακοπή, αλλά αυτό τονίζεται πλέον ότι όταν βλέπουμε ότι ένας ασθενής μας καταρρύπτεται ή αλλάζει, επιδεινώνεται η κλινική του εικόνα στην οξυγόνωση, το ρυθμό της αναπνοής, τα σημεία της αιμοδυναμικής του σταθερότητας ή όχι, σφίξης, πίεση, χρόνος, τριχοειδικής εφαλαπλίωσης κλπ., όσο πιο πρόημα παρέμβει, μπορεί να προλάβει την ανακοπή. Επίσης, αναφέρεται στο 3, η χρήση αεραγωγών οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν τον αερισμό και την οξυγόνωση του ασθενούς. Η στόματοτραχιακή διασωλήνωση προτείνεται μόνο για αυτόν στο επείγον, ο οποίος το κάνει συχνά και είναι
βέβαιος και νιώθει βέβαιος και πραγματικά μπορεί να το κάνει με τόση ταχύτητα ώστε να μην χαθεί ο πολύτιμος χρόνος στην αναζωογόνηση του αρρώστου. Αλλιώς η χρήση και η εξοικείωση με τη χρήση υπερκλοπηδικών αεραγωγών, θα το δείξω στη συνέχεια, είναι ό,τι πρέπει για εμάς που απλώς θέλουμε να επιτύχουμε εκείνη την ώρα στο επίγον τον αερισμό και την οξυγόνωση του ασθενού μας. Να έχουμε δηλαδή βατό αεραγωγό και να επιτύχουμε τον αερισμό του. Την πρώιμη χρήση της αδρεναλίνης, βέβαια, για τους μη απεινιδόσιμους ρυθμούς ανακοπής, όπου με το που θα τους αναγνωρίσουμε πρέπει κατευθείαν να αγορηθούν φάρμακα και, βέβαια, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την extracorporeal, δηλαδή την μηχανήματα που βοηθούν τέλος πάντων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Εδώ είναι ο αλγόριθμος του ALS των ενηλίκων. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τον παλιόν. Ουσιαστικά, μόλις δούμε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει φυσιολογική αναπνοή ή δεν αναπνέει, κατευθείαν καλούμε την ομάδα αναζωογόνησης εκεί που βρισκόμαστε και ξεκινάμε χωρίς καθυστέρηση, αυτό που λέγαμε πριν από τα κορυφαία μηνύματα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ξεκινώντας ουσιαστικά θωρακικές συμπιέσεις με εμφυσίσεις αέρα σε ρυθμό 30:2 αντίστοιχα και εάν έχουμε μόνιτορ απεινιδωτή, κατευθείαν τον συνδέουμε. Εάν δεν τον έχουμε, ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις και ζητάμε να μας τον φέρουν. Ουσιαστικά δεν καθυστερούμε καθόλου. Με το που θα έχουμε συνδέσει το μηχάνημα, σταματάμε ό,τι κάνουμε για να γίνει εκτίμηση ρυθμού. Δύο είναι οι ρυθμοί ανακοπής, απεινιδόσιμοι και μη απεινιδόσιμοι, και το αντίστοιχο πρωτόκολλο που ακολουθούμε στην κάθε περίπτωση. Ναι, εδώ όντως πρέπει να σταματήσουμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, γιατί στην περίπτωση των απεινιδόσιμων ρυθμών ανακοπής, αυτό που μπορεί να σώσει τη ζωή του αρρώστου εκείνη την ώρα είναι πραγματικά η όσο το δυνατόν πιο πρώιμη απεινίδωση, αυτό που λέγαμε πριν. Στην πορεία θα συζητήσουμε για τις διάφορες παραμέτρους της καλής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και για τα αναστρέψιμα αίτια και πώς μπορούν αυτά να αναστραφούν, να τα σκεφτόμαστε κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης. Και βέβαια τι κάνουμε στη φροντίδα μετά την ανακοπή. Δύο λόγια μόνο, γιατί ουσιαστικά η ομιλία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να καλύψουμε σε μεγάλη λεπτομέρεια όλο το εύρος της, αλλά εγώ θέλω, επιδιώκω να δώσω τα ερεθίσματα στο ακροατήριό μου, προκειμένου να αναζητήσει τις λεπτομέρειες και τη γνώση σε προσωπικό διάβασμα του καθενός, που είναι πραγματικά ό,τι πιο ενδιαφέρον για μας και πιο σωτήριο για τους αρρώστους μας. Για την αναζωογόνηση εντός του νοσοκομείου, αναφέρεται ουσιαστικά ότι εντός του κέντρου υγείας, των δομών που βρισκόμαστε, να καλέσουμε κατευθείαν βοήθεια όταν δούμε έναν ασθενή να καταραίει, να ελέγξουμε αν έχουμε σημεία κυκλοφορίας και σημεία ζωής, αν δηλαδή ανταποκρίνεται, και αν έχει φυσιολογική αναπνοή ή όχι, και αν ο ασθενής μας δεν αναπνέει ή έχουμε αμφιβολία από το αν αναπνέει, μαζεύουμε το υλικό που χρειάζεται για την αναζωογόνηση σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του ERC, καλούμε για βοήθεια και ξεκινάμε κατευθείαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όπου όταν έχουμε στη δυνατότητα συνδεδεμένο τον απεινιδωτή με τον ασθενή μας, κάνουμε εφόσον χρειάζεται σε απεινιδώσιμους ρυθμούς πρώιμη απεινίδωση και ξεκινάμε με τον αλγόριθμο της αναζωογόνησης. Αντίστοιχα, αν ο ασθενής μας τελικά αναπνέει, ήταν απλά λιπόθυμος και ένα συγκοπτικό ή κάτι άλλο, πάλι μαζεύουμε το υλικό που μπορεί να βοηθήσει για την αναζωογόνησή του και βέβαια με την γνωστή σε όλους αλληλουχία της εκτίμησής μας ABCDE, αντίστοιχα με Airway Breathing Circulation Disability και Exposure, δηλαδή αεραγωγό και αερισμό, παραμέτρους αναπνοής, οξυμετρία, ρυθμό αναπνοής, ακρόαση κορυφή και βάση πνευμόνων, καρδιαγγειακή κατάσταση με πίεση σφίξη χρόνου τριχοειδική επαναπλήρωση και άλλα σημεία πιθανού σοκ και την νευρολογική του κατάσταση και την έκθεσή του. Και αντίστοιχα, όπου δούμε κάτι το οποίο δεν είναι παράμετρος που προτιμάμε, εμείς παρεμβαίνουμε για να το διορθώσουμε. Πώς επιβεβαιώνουμε καρδιακή ανακοπή, αυτά θα τα πούμε λίγο γρήγορα. Κοιτάμε να ανταποκρίνεται ο ασθενής μας, κάνουμε τους χειρισμούς απελευθέρωση του αεραγωγού του, μία έκταση της κεφαλής και αντίστοιχα ανύψωση του πόγωνα βάζοντας το χέρι μας στο στέινο τμήμα της κάτω γνάθου και προσπαθώντας να ανυψώσουμε ψηλά την κάτω γνάθου. Εκείνη την ώρα μπορεί πράγματι να δούμε και την πρώτη αναπνοή του ασθενούς, όταν τα μαλακά μόρια του τραχύλου και η βάση της γλώσσας πάβουν να πιέζουν την είσοδο του ανώτερου αεραγωγού, μπορεί να νιώσουμε ότι μπαίνει η πρώτη αναπνοή του μέσα, κάνοντας απλώς και μόνο αυτόν τον χειρισμό. Οπότε, ένας ασθενής που δεν είναι ανακοπή και ήταν απλά λιπόθυμος και θα έκανε ανακοπή γιατί δεν αέριζε, εφόσον τα μαλακά μωρία του τραχύλου είχαν αποφράξει ανώτερο αεραγωγό, πλέον με αυτό και μόνο τον χειρισμό τον έχουμε βοηθήσει να μην πάμε στα χειρότερα. Αυτά που λέγαμε πριν. Και βέβαια, ο καλά εκπαιδευμένος κλινικός και ο οποίος έχει εξοικείωση σε αυτά που λέμε και μπορούμε όλοι μας να το έχουμε, ταυτόχρονα που κάνει αυτήν εδώ την κίνηση, ψηλαφά και καροτιδικό σφιγμό, οπότε να είναι απόλυτα βέβαιος για το διάστημα που τον παλιά λέγανε 10 δευτερολέπτων, όπου έχοντας βάλει το αυτί και το μάγουλό του πάνω από το στόμα του θύματος, να δει
το θώρακα να εκπτύσσεται ή όχι σε περίπτωση που αναπνέει, να αισθανθεί την αναπνοή στο μάγουλό του και βέβαια να ακούσει τους ήχους της αναπνοής. Ταυτόχρονα με αυτό μπορεί να αισθανθεί ή όχι καροτιδικές σφίξεις με την ψηλάφιση, οπότε να είναι όσο το δυνατόν παρά τον πανικό της στιγμής πιο βέβαιος ότι έχει ή δεν έχει καρδιακή ανακοπή. Και βέβαια, εφόσον επιβεβαιώσει τι έχει, μπορεί αργότερα με το monitoring του αρρώστου να έχει και μια ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Εάν λοιπόν δεν αναπνέει ο ασθενής μας ή έχει το λεγόμενο gasping, δηλαδή αραιές επιπόλαιες αναπνοές, τον αντιμετωπίζουμε σαν καρδιακή ανακοπή. Καλούμε αμέσως ομάδα αναζωογόνησης, όπως βλέπετε, είναι η πρώτη ενέργεια που κάνουμε, και αμέσως μετά ξεκινούμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με ρυθμό θωρακικών συμπιέσεων με φυσή αέρα 30:2 και όταν έχουμε στη διάθεσή μας monitor αφινιδωτή, τον συνδέουμε χωρίς διακοπή. Στο κέντρο του θώρακα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο απλά, οι θωρακικές μας συμπιέσεις γύρω στο 5 με 6 εκατοστά, όχι παραπάνω από 6 εκατοστά βάθος, με ρυθμό οι θωρακικές συμπιέσεις 100 έως 120 το λεπτό. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλές ποιότητας συμπιέσεις, με ελάχιστες διακοπές. Και βέβαια, αν με κάποιο τρόπο εξασφαλίσουμε αεραγωγό, και τώρα πια ένας υπεργλωτιδικός αεραγωγός του τύπου λαρυγική μάσκα, θα πούμε αργότερα, θεωρείται εξασφάλιση αεραγωγού, σε περίπτωση που το κάνουμε αυτό και ένας συνάδελφός μας μπορεί να αερίζει τον ασθενή μας με 10-12 αναπνοές το λεπτό, μπορεί να γίνεται ασύγχρονα η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή να κάνω θωρακικές συμπιέσεις 100-120 το λεπτό, χωρίς να διακόπτω στις 30 για να δοθούν δύο εμφυσίσεις αέρα. Κάνω λοιπόν εγώ, αν εξασφαλίσω αεραγωγό, συνεχόμενα συμπιέσεις. Και ο συνάδελφός μου που αερίζει μπορεί να αερίζει συνεχόμενα 10-12 φορές το λεπτό τον ασθενή μας. Προτείνεται από παλιά, τονίζεται και τώρα, ότι ανά 2 λεπτά αυτός ο οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό της αναζωογόνησης να αλλάζει τον συνάδελφο που κάνει τις θωρακικές συμπιέσεις για να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν κάνει πιο καλή ποιότητα συμπιέσεις, γιατί βέβαια υπάρχει και η κόπωση μέσα σε όλα, η οποία μπορεί να μην μας επιτρέψει να κάνουμε καλή ποιότητα συμπιέσεις. Εδώ το δείχνουμε σχηματικά. Βάζει στο κέντρο του θώρακα ο διασώστης ή στο κατώτερο τριδημόριο, λέγανε παλαιότερα, το χέρι. Πλέκει το χέρι του από πάνω. Εάν πρόκειται για αναζωογόνηση, στην οποία δεν είναι στην κλίνη ο ασθενής, αλλά είμαστε σε εξωνοσοκομιακό περιβάλλον, χρησιμοποιεί και το βάρος του, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα παλιά σεμινάρια της βασικής υποστήριξης της ζωής, και κάνει με τον ίδιο τρόπο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Βάζω ένα-δύο διαφάνειες, οι οποίες δεν θα επεκταθούμε γιατί φεύγουν από το αντικείμενο της ομιλίας. Στο παιδί ή στον παιδιατρικό ασθενή ισχύει το ίδιο ακριβώς και απλά είτε με τα δύο είτε με τα ένα χέρι, γιατί σωματομετρικά θα κοιτάξουμε το σώμα του παιδιού, κάνουμε το ίδιο, επειδή το θωρακάκι μπορεί να είναι πιο μικρό, υπολογίζουμε περίπου το βάθος των συμπιέσεως μας να είναι το 1/3 της προστιοπίστειας διαμέτρου. Είναι ουδέτερη θέση η θέση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η διασώστρια που κρατάει το κεφαλάκι του μικρού και όχι τόσο με έκταση της κεφαλής, και βέβαια στο βρέφος αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δάχτυλα. Έτσι. Η αναζωογόνηση, ο αλγόριθμος στον παιδιατρικό ασθενή αλλάζει λιγάκι και γι' αυτό δεν θα επεκταθούμε. Είναι 15:2 και δίνονται κάποιες εμφυσίσεις διάσωσης στην αρχή, γιατί έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες η παιδιατρική παθολογία σε σχέση με εμάς και στο επίγον. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό είναι ο γνωστός σε όλους αλγόριθμος της αναζωογόνησης, όπου η βασική μας μέρημνα είναι από τη στιγμή που θα καταλάβουμε εδώ πέρα ότι έχουμε έναν ασθενή σε καρδιακή ανακοπή, ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις, οι οποίες σχηματικά παίρνονται με αυτόν τον τρόπο εδώ. Γίνεται λοιπόν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με το που θα μπορέσουμε να έχουμε συνδεδεμένο το μηχάνημα στο θύμα ανακοπής, πάβουμε αυτό που κάνουμε για να αξιολογήσουμε το ρυθμό. Δύο είναι οι ρυθμοί ανακοπής, η απεινιδόσιμη κοιλιακή μαρμαργή, η άσφιγμη κοιλιακή ταχυκαρδία, και η μη απεινιδόσιμη, που είναι η άσφιγμη ηλεκτρική δραστηριότητα και η ασυστολία. Σε όλη τη διάρκεια αυτής εδώ πέρα της διαδικασίας, προσπαθούμε, και είναι και το πάγιο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, να ελαχιστοποιούμε τις διακοπές στις θωρακικές μας συμπιέσεις. Η αναγνώριση των ρυθμών προφανώς είναι κέρια σημασίας. Η κοιλιακή μαρμαργή είναι σχετικά εύκολη στη διάγνωσή της. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι ανώμαλα άριθμα κύματα, μη αναγνωρίσιμα. Δεν υπάρχει μια αναρχία στη συχνότητα και το μέγεθος. Υπάρχουν μη αναγνωρίσιμα συμπλέγματα QRS. Βλέπετε ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα εδώ πέρα, strip. Μια χαώδης ηλεκτρική δραστηριότητα. Εδώ μας ενδιαφέρει να αποκλείσουμε ότι κάτι δεν έχει μπει από τα ηλεκτρόδια στον ασθενή σωστά και να μην είναι όλα αυτά παράσιτα. Έτσι και οι ηλεκτρικές παρεμβολές. Τη διακρίνουμε σε αδρή και λεπτή. Η αδρή είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Η λεπτή είναι μικρές παρεκκλήσεις από την ισοηλεκτρική γραμμή, τα οποία παλιά μας έλεγαν, παλαιότερες οδηγίες, το πρόσεξα διαβάζοντάς τες, ότι αν έχουμε αμφιβολία, το θεωρούμε ασυστολία και κάνουμε την αναζωογόνησή μας σαν να ήταν ασυστολικός ρυθμός. Νεότερες οδηγίες λένε, εάν
θεωρήσουμε ότι είναι λεπτή κοιλιακή μαρμαργία, πινιδώνουμε γιατί αυτός είναι ο καλύτερος ρυθμός αντιμετώπισης της ούτως ή άλλως. Κοιλιακή ταχυκαρδία, μια μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία έχουμε εδώ, όπου βλέπουμε ρυθμικά ευρέα συμπλέγματα, προφανώς ευρέας, με σταθερή τη μορφολογία του QRS. Το πιο συχνό είναι αυτό, όπως και πολλές φορές μπορεί να δούμε και μια πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, δίκυνη ρυδιδίου, τη λεγόμενη torsade de pois. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται με σφιγμό και θα δούμε αργότερα με δύο λέξεις τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε περίπτωση που έχουμε ασφιγμό ασθενή, δηλαδή θύμα ανακοπής και έχουμε αυτή την ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα στο monitor, μιλάμε για άσφιγμη κοιλιακή ταχυκαρδία που είναι απεινιδώσιμος ρυθμός ανακοπής και προχωράμε στην αντιμετώπιση του. Το torsade de pois είναι αυτό που βλέπουμε, που αν ενώσει κανείς ουσιαστικά τις κορυφές των επαρμάτων, μπορεί να δει αυτήν εδώ τη γραμμή, η οποία θυμίζει κάτι σαν σερπαντίνα και το αναγνωρίζει. Δεν αλλάζουν πολλά στην αναζωογόνηση, είναι ένας απεινιδώσιμος ρυθμός ανακοπής, απλά αναφέρεται στα αναστρέψιμα αίτια ότι μπορούμε να κάνουμε και 2 γραμμάρια μαγνησίου ενδοπλευρίως μπόλους. Οπότε το κρατάμε στο μυαλό μας. Εδώ έχω κάποια παραδείγματα από το torsade de pois, βλέπετε αυτήν εδώ πέρα την πολύ χαρακτηριστική μορφή. Και βέβαια για τους απεινιδώσιμους ρυθμούς ανακοπής το έχουμε ήδη πει. Από τη στιγμή που θα δω εγώ ένα θύμα ανακοπής και ξεκινάω καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, μόλις το monitor απεινιδωτής είναι στη διάθεσή μου, κάνω αξιολόγηση ρυθμού. Εφόσον δω ότι έχω κοιλιακή μαρμαργή, άσφημη κοιλιακή ταχυκαρδία, τι κάνω? Θέλω, είπαμε, να ελαχιστοποιήσω τις θωρακικές συμπιέσεις. Συνεχίζω θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσίσεις αέρα. Κανονικά επαναρχίζω εδώ την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο συνάδελφος το οποίο του το έχω ζητήσει τοποθετεί το gel στην ή τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο θώρακα του θύματος ανακοπής, δίνει το απαραίτητο ποσό ενέργεια και ξεκινίζει να φορτίζει τον απεινιδωτή. Όσο ο απεινιδωτής φορτίζει, κυριολεκτικά δίπλα από τα χέρια μου, όσο εγώ κάνω αναζωογόνηση, εγώ παραμένω εκεί. Αυτές είναι οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και απλά όλοι οι υπόλοιποι την ώρα της φόρτισης του απεινιδωτή, στο μοβ τριγωνάκι που βλέπουμε εδώ πέρα, απομακρύνονται από το θύμα της ανακοπής. Το οξυγόνο τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά, εκτός αν είναι συνδεδεμένος ο ασθενής στο θύμα σε κλειστό κύκλωμα. Και μόνο όταν φτάσει και φορτίσει εντελώς ο απεινιδωτής και είναι έτοιμη να δοθεί η απεινίδωση, απομακρύνομαι εγώ, βγάζω τα χέρια μου από το θώρακα του αρρώστου και αυτός που είναι να δώσει την απεινίδωση, αφού σαρώσει με τα μάτια του όλο το οπτικό πεδίο του θύματος ανακοπής, λέει χορηγώ απεινίδωση και τη χορηγεί την απεινίδωση με ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και μετά, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, όσο μεγάλος και αν είναι ο πειρασμός, να δω ποιο είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών μου, αν ανατάχθηκε ή όχι ασθενής, τι έγινε. Εγώ δεν κοιτάζω ούτε το monitor, δεν κοιτάζω τίποτα απολύτως, αλλά ξαναπιάνω και του ξεκινώ ξανά καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσίσεις αέρας με το ρυθμό που είπαμε πριν, για διάστημα 2 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορώ να σκεφτώ και αναστρέψιμα αίτια. Μετά την παρέλευση αυτών των 2 λεπτών, θα κοιτάξω το ρυθμό, θα σταματήσω την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και θα δω ποιο είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών μου. Με αυτόν τον τρόπο έχω ελαχιστοποιήσει τις διακοπές στις θωρακικές μου συμπιέσεις και βέβαια το επιχείρημα είναι ότι το να περιμένω μετά από μια απεινίδωση να δω αν το θύμα ανακοπής έχει αναταχθεί και είναι πλέον σε μια καρδιακή παροχή με ψηλαφυτές καροτιδικές φύξεις, δηλαδή ανατάχθηκε από την ανακοπή ή όχι. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα που σε περίπτωση μη επιτυχούς απεινίδωσης μειώνω κατακόρυφα τις πιθανότητες στην καμπύλη επιβίωσής του. Ενώ το να του ξεκινήσω καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ αυτός απέκτησε σφιγμό, ανατάχθηκε από την ανακοπή, δεν πρόκειται, λένε οι μελέτες, να τον βλάψει. Εξού και εκεί στηρίζεται το επιχείρημα και οι αντίστοιχες οδηγίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, από τις νεότερες οδηγίες του, και επειδή μιλάμε για την ταχύτητα πάρα πολύ, έχει προβλέψει απλώς και μας προτείνει στο μέγιστο πόσο χρόνο να αφιερώσουμε για την αξιολόγηση του ρυθμού. Είναι 5 δευτερόλεπτα, σου λέει, να εκτιμήσεις το ρυθμό και όχι παραπάνω, αν είναι ή τι είναι ή τι θα κάνεις, στην περίπτωση που πρέπει να αποφασίσεις αν θα δώσεις απεινίδωση ή όχι, και όχι πάνω από 3 δευτερόλεπτα το να σταματήσω, να βγάλω τα χέρια μου από το θώρακα, να χορηγηθεί η απεινίδωση και να ξαναβάλω τα χέρια στο θώρακα του ασθενούς μου και να ξαναξεκινήσω καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τα επίπεδα της ενέργειας είναι σημαντικό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να τα δει κανείς από το μηχάνημα που έχει στο χώρο που εργάζεται, γιατί πολλές φορές ο κατασκευαστής του κάθε απεινιδωτή δίνει τα δικά του επίπεδα ενέργειας. Γενικά μιλάμε για 150-360 τζάουλ και βέβαια, αν δεν είμαστε σίγουροι, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαθέσιμη ενέργεια. Ο αλγόριθμος της κοιλιακής μαρμαργής και της άσφημης κοιλιακής ταχυκαρδίας σε σχέση με αλληλουχία ενεργειών, απεινιδώσεις και φάρμακα είναι απλός. Στην πρώτη απεινίδωση δεν χορηγούμε κανένα φάρμακο. Κάνουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για 2 λεπτά. Εάν ο ρυθμός επιμένει απεινιδώσιμος, χορηγούμε τη δεύτερη απεινίδωση, στην οποία πάλι δεν χορηγούμε κανένα φάρμακο, για διάρκεια πάλι 2 λεπτών.
Εφόσον ξαναδούμε στην επόμενη εκτίμηση ρυθμού ότι ο απεινιδώσιμος ρυθμός παραμένει, τότε χορηγούμε προφανώς και τρίτη απεινίδωση και αμέσως μετά την τρίτη απεινίδωση στους απεινιδώσιμους ρυθμούς ανακούπησης είναι η πρώτη στιγμή που χορηγούμε φάρμακα και για πρώτη φορά δίνουμε ένα μιλιγκράμμα αδρεναλίνης, το οποίο θα το δίνουμε κύκλο παρακύκλο. Και βέβαια χορηγούμε 300 μιλιγκράμμα μυοδαρώνης, η οποία είναι η μόνη φορά που δίνεται. Βέβαια προτείνεται ότι μπορεί να τη δώσουμε εφόσον παραπέμπουμε σε απεινιδώσιμους ρυθμούς και στον πέμπτο κύκλο, στα 150 μιλιγκράμμ και τελειώνει εκεί εντελώς. Έτσι, σε περίπτωση που η μονάδα μας ή η έλλειψη του υγειονομικού υλικού δεν έχουμε αμυοδαρώνη, προτείνεται να δώσουμε αντί για 300 μιλιγκράμμα μυοδαρώνης 100 μιλιγκράμμ λιδοκαΐνης και στον πέμπτο κύκλο, αν επαναλάβουμε, 50 μιλιγκράμμ λιδοκαΐνης. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ήδη μιλήσει, τα έχουμε πει. Η αδρεναλίνη και η αμυοδαρώνη, που είναι τα φάρμακα που θα μπουν για πρώτη φορά, θα μπουν μετά την τρίτη απεινίδωση σε αυτό το σημείο. Στους πρώτες δύο κύκλους δεν χορηγούμε κανένα φάρμακο στους απεινιδώσιμους ρυθμούς. Αντίθετα, στους μη απεινιδώσιμους ρυθμούς, το φάρμακο μπαίνει κατευθείαν και είναι η αδρεναλίνη. Θα το δούμε σε λίγο. Η μη απεινιδώσιμη ρυθμή είναι η άσχημη ηλεκτρική δραστηριότητα και η ασυστολία. Η ασυστολία είναι απουσία ουσιαστικά κοιλιακής δραστηριότητας, μια σχεδόν ευθεία γραμμή. Δεν είναι απολύτως ευθεία. Αν είναι απολύτως ευθεία, κοιτάμε μήπως έχει αποσυνδεθεί κάποιο ηλεκτρόδιο. Και βέβαια, εδώ αξίζει να σχολιάσουμε ότι αν δούμε κύματα P, μας ενδιαφέρει γιατί μπορεί εκεί να υπάρχει δυνατότητα επιτυχούς βηματοδότησης αυτού του ρυθμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένας ασθενής σε ανακοπή που είναι σε ασυστολία δεν μπορεί με εξωτερικό βηματοδότη να βηματοδοτηθεί. Και εκεί γιατί μας ενδιαφέρει στους μη απεινιδώσιμους ρυθμούς, όπως είπαμε, το φάρμακο που είναι η αδρεναλίνη 1 μιλιγκράμμ, το οποίο μπαίνει και εδώ κύκλο παρακύκλο, μπαίνει κατευθείαν στην αναγνώριση ρυθμού. Και η πρώιμη χορήγησή της, βέβαια, θεωρείται και προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης κεφαλαιόδους σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς. Η άσφημη ηλεκτρική δραστηριότητα εκ του ορισμού της είναι στο μόνιτορ ένας καρδιακός ρυθμός, ο οποίος σε εισαγωγικά θα υποσχόταν κυκλοφορία, θα ήταν συμβατός δηλαδή με καρδιακή παροχή, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από το μηχανικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν βλέπουμε ψηλαφητές σφίξεις στον ασθενή μας. Και ο αλγόριθμος είναι αυτός που είχαμε πει ήδη. 1 μιλιγκράμμ, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για 2 λεπτά, εκτίμηση ρυθμού και ξανά καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για άλλα 2 λεπτά, εφόσον παραμένουμε σε μη απεινιδώσιμο ρυθμό. Κύκλο παρακύκλο η αδρεναλίνη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης θα σκεφτούμε τη χορήγηση οξυγόνου, συνεχείς θωρακές συμπιέσεις εφόσον έχουμε καταφέρει να βάλουμε έναν υπερκλωτιδικό αεραγωγό και δίνουμε συνεχή αερισμό και βέβαια την εξασφάλιση από νωρίς ενδοφλέβειας ενδοστικής γραμμής. Προτείνεται εδώ και πολλά χρόνια ενδοστική γραμμή σε περίπτωση που δεν έχουμε δυνατότητα για ενδοφλέβεια και την έγκαιρη χορήγηση φαρμάκων. Ένα σύντομο σχόλιο για τις αναστρέψιμες αιτίες, υποξία, υποθερμία, υπογεμία και υποϋπερκαλιεμία, τα 4H που λέμε και τα 4T, tampon aid, δηλαδή καρδιακός επιπομματισμός, τρόμβωση, τοξίνες και υποτάση πνευμοθώρακας. Για την υποξία μας ενδιαφέρει και αυτά γιατί τα σχολιάζουμε, γιατί κατά τη διάρκεια και ο λόγος για τον οποίο μπήκαν σαν H και σαν TAF είναι ώστε εκείνη την ώρα να έχουμε τη δυνατότητα να τα έχουμε στη μνήμη μας όσο πιο καλά μπορούμε. Κατά τη διάρκεια των 2 λεπτών ουσιαστικά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης είναι αρκετός χρόνος στην πράξη για να σκεφτούμε τι μπορούμε να αναστρέψουμε σε αυτό το θύμα ανακοπής και παρεμβαίνοντας εκεί μπορεί αυτή η παρέμβασή μας να είναι εξίσου σωτήρια. Για την υποξία μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα βατό αεραγωγό, να αερίζει καλά ο ασθενής μας και να χορηγήσουμε υψηλής ροής οξυγόνου. Για την περίπτωση υποβολεμίας, υποβολεμικού αρρώστου, υπογεμικού, θα κοιτάξουμε αν υπάρχει από το ιστορικό ή εμφανώς μπροστά μας αιμορραγία, να την ελέγξουμε και βέβαια θα χορηγήσουμε ισότονα υγρά. Για υποϋπερκαλιεμία θα μας ενημερώσει το εργαστήριο σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αιμοληψία ή έχουμε νοσηλευόμενο ασθενή και αντίστοιχα με τα αντίδοτα και με τους τρόπους τους θεραπευτικούς θα παρέμβουμε. Για την υποθερμία, εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο συχνό, μπορούμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για επαναθέρμανση, σε περίπτωση κυρίως αν έχουμε έναν ασθενή σε υποθερμία. Για υποτάση πνευμοθώρακας, όπως γνωρίζουμε, είναι μια κλινική διάγνωση. Θα είναι παρεκτοπισμένη η βραχία, θα έχουμε υπερτυμπανικότητα στην επίκρουση του αντίστοιχου ημιθωράκιου και έλλειψη της κινητικότητάς του. Θα το μετατρέψουμε σε ανοιχτό, πιέζοντας με μια βελόνα και ανοίγοντας το δεύτερο μεσοπλεύριο. Για τον καρδιακό επιπομματισμό βοηθούν πάρα πολύ η λήψη του ιστορικού. Μόνο ένας υπέρηχος FAST μπορεί να μας βάλει σίγουρα τη διάγνωση εκείνη την ώρα. Και είναι ένας, όπως και ο υποτάσσης πνευμοθώρακας, είναι και το tampon aid, ένας από τους συχνότερους ρυθμούς καρδιακής ανακοπής, μη απεινιδώσιμης. Έτσι, για τις τοξίνες βάζουμε το αντίστοιχο, αντίδοτο. Και βέβαια για την θρόμβωση,
αντίστοιχα τη θεραπεία που χρειάζεται. Για τους υπερήχους είπαμε ήδη. Ο αλγόριθμος εν ολίγης είναι αυτός όπως τον συζητήσαμε, η εκτίμηση ρυθμού και αναλόγως που θα πάμε στην απεινιδόσιμη ή στην μη απεινιδόσιμη μεριά του. Και βέβαια για τη φροντίδα μετά την αναζωογόνηση έχει σημασία να μιλήσουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με τη σταδιοποίηση κατά ABCD του ασθενούς, να σκοπεύσουμε εφόσον έχουμε επιτυχή ανάταξη έναν κορεσμό αιμοσφαιρίνης οξυγόνου 94-98% και να παραπίνουμε νόρμο καπνική. Προτείνεται πάρα πολύ και από τις νεότερες οδηγίες η χρήση του καπνογράφου για να έχουμε το τέλο εκπνευστικό διοξίδιο του άνθρακα και να βεβαιωνόμαστε ότι κάνουμε καλό αερισμό. Έτσι. Για το αναερισμό δεν θα πω πολλά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Για τους χειρισμούς διάνοιξης του αεραγωγού μιλήσαμε ήδη και για το πώς μπορούμε να το κάνουμε στόμα με στόμα κλείνοντας το ρουθούνι του ασθενούς και κάνοντας έκταση κεφαλής και ανύψωση του πόγωνα σε εξονοσοκομιακό περιβάλλον, αντίστοιχα και στον παιδιατρικό ασθενή. Και απλά έτσι το αναφέρω, στο βρέφος μπορούμε να κλείσουμε στοματάκι και μυτούλα μαζί για να αερίσουμε. Υπάρχουν και οι face masks σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να εφάπτει το στόμα του με το στόμα του θύματος ανακοπής και μπορούμε να τις έχουμε μαζί μας και στην τσάντα μας αν βρεθούμε κάπου και χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος έκανε ανακοπή μπροστά μας. Έτσι, η τεχνική δύο ατόμων με την αμπού μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της προσωπίδας και τον αερισμό του θύματος και βέβαια η στόματοφαρυγική αεραγωγή που κρατάνε τη βάση της γλώσσας, τη θέση της και να μην προβάλλει όταν έχουμε ένα ασθενή χωρίς μυϊκό τόνο, βοηθάμε καλύτερα στον αερισμό του. Η λαρυγική μάσκα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπαίνει κατά μήκος και όταν σταματήσουμε και την εφαρμόσουμε και την φουσκώσουμε, μπορεί να επιτρέψει, σαν υπερκλωτηρικός αεραγωγός, τον συνεχή αερισμό του ασθενούς με την συνεχή χορήγηση των ρεκτικών συμπιέσεων. Και βέβαια προτείνονται τόσο οι ενδοστικές όσο και οι περιφερικές φλέβες. Σε περίπτωση που δεν έχουμε τη δυνατότητα περιφερικής φλεβοκέντησης, θα προχωρήσουμε σε ενδοστική. Θα χρειαστώ μόνο 5 λεπτά παραπάνω στην ομιλία μου, για να πω απλώς γιατί είναι τεράστιο το αντικείμενο που μιλάω. Για την ομάδα αναζωογόνησης λέμε πάντοτε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους από την αρχή και να κάνουμε ένα feedback, δηλαδή μια καλοπροαίρετη κριτική μετά την κάθε προσπάθειά μας, να δούμε τι καταφέραμε και τι όχι και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Εγώ σας δείχνω μια εργασία που είχαμε κάνει παλαιότερα, την οποία την είχα παρουσιάσει κτλ. Και το λέω εν είδη αυτής της καλοπροαίρετης που είπαμε αξιολόγησής μας ως ομάδα και πώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Ένα θύμα ανακοπής, ο οποίος ήταν ασθενής, ο οποίος είχε παρκάρει τότε στο κέντρο υγείας, ήρθε γιατί δεν ένιωθε καλά, έκανε ανακοπή μπροστά στην νοσηλεύτρια, με καλέσανε εμένα, μαζεύτηκαν και οι υπόλοιποι, κάναμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Βλέπετε τον αρχικό ρυθμό ανακοπής, κοιτάξτε τον λίγο, όπως και εδώ, όπως και κυρίως εδώ. Έτρεξε το τότε πρωτόκολλο, το οποίο δεν έχει μεγάλες διαφορές από εμά. Μπήκανε και οι αμυοδαρώνες με την αδρεναλίνη μετά τον τρίτο κύκλο απεινίδωσης, έγιναν τα πάντα. Κοιτάξτε το ξανά, τον αρχικό ρυθμό ανακοπής του. Ο ασθενής πήγαινε, δεν σταματάγαμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν μπορούσα να το πιστέψω κι εγώ ότι έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του έξω από τη μονάδα που εργάζομαι και αυτή τη στιγμή έχει ανακοπή και παρέμενε και σε απεινιδόσιμο ρυθμό ανακοπής. Δεν τον αφήνεις αυτό τον ασθενή. Μετά από λίγο του θαύματος, είχε μια βραδικαρδία με ψηλαφυτές φίξεις στην καροτίδα και αργότερα ή παρέμεινε σε έναν πολύ ωραίο, σχεδόν φλεβοκομβικό, δεν ξέρω τι θα το πούμε αυτό το ρυθμό, με κανονικότατες καροτιδικές φίξεις. Το ΕΚΑΒ ήταν εκεί, τον βάλαμε, όπως βλέπετε και εδώ, έχει κανονικές φίξεις στο φορείο, ήταν έτοιμοι να τον διακομίσουν και ξαφνικά ξαναβλέπω ότι δεν έχει καροτιδικές φίξεις, τον ξαναβάζουμε μέσα στο ιατρείο, συνέχισε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο ασθενής κατέστη ασυστολικός. Πάνω από μια μισή ώρα αναζωογόνησε. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όταν μετά είδαμε την αλληλουχία των ενεργειών μας, είδαμε πόσο γρήγορα τα κάναμε, πόσο συντονιστήκαμε το ένα το άλλο για να γινόμαστε καλύτεροι, μελετούσα το καρδιογράφημά του και γι' αυτό σας το έδειξα. Και λέω, εγώ θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό. Και διέκρινα αυτό που βλέπετε κι εσείς εδώ. Να ανεβοκατεβαίνουν λίγο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη μορφολογία εδώ πέρα πώς είναι. Και συνειδητοποίησα ότι μάλλον αυτός είχε πολύ μορφή κοιλιακή ταχυκαρδία, δίκινγκ το σαν ντεπουά. Δεν αλλάζει κάτι, ο αλγόριθμος ίδιος ήταν, αλλά σκέφτηκα, να, αν το είχα δει εκείνη την ώρα, μπορεί να είχα χορηγήσει και 2 γραμμάρια μαγνησίου ευνοφλεβίως. Το λέμε δηλαδή γιατί κάνοντας ο καθένας την αυτοκριτική του, λέει πόσο καλύτερος θα μπορούσα να είχα γίνει ή πόσο πιο έγκαιρα εκείνες τις στιγμές μπορεί να σκεφτώ κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες δεν θα το σκεφτόμουν. Χρήσιμο είναι στην κάθε περίπτωση, γι' αυτό το αναφέρω. 2 μονάχα λόγια, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, για διστάχυ αρρυθμίες. Προτείνονται 5 βήματα ξανά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης για να ερμηνεύσουμε ένα ρυθμό όντας μη ειδική, αν υπάρχει γενικά ηλεκτρική δραστηριότητα στο καρδιογράφημα, ποια είναι η κοιλιακή συχνότητα, αν είναι το QRS ρυθμικό ή άριθμο,
αν είναι στενό ή διευρυσμένο, πάνω από 0,12 σεκόν δηλαδή ή όχι, αν υπάρχει κολπική δραστηριότητα και αν υπάρχει, αν συνδέεται και με τι βαθμό με την κοιλιακή δραστηριότητα. Έτσι, ο μη ειδικός, όπως είμαστε εμείς, μπορεί να μιλήσει με έναν καρδιολόγο όταν ζητάει expert help, εξειδικευμένη βοήθεια, και να του πει: έχω μία ταχυκαρδία ρυθμική με στενά συμπλέγματα, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς. Και αμέσως ο άλλος να μπορεί να καταλάβει τι λέμε. Καταλάβατε. Αντί να πούμε ακριβώς το ρυθμό ή το όποιο σύνδρομο θα μπορούσαμε εμείς να αναγνωρίσουμε. Μπορούμε να πούμε για ευρέα συμπλέγματα και θα το βρει ο ειδικός. Αν είναι κοιλιακή ταχυκαρδία, αν είναι υπερκοιλιακή ταχυκαρδία που άγεται αλόδρομα ή αν είναι υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με κάποιο σύνδρομο προδιέγερση όπως Wolf Parkinson White που έχει επεκτείνει το εύρος του κάθε QRS. Εντάξει. Μάλιστα έχουν προσθεθεί τώρα ή προταθεί και ένα 7ο και 8ο βήμα αν υπάρχουν. Αν το ST segment είναι στην ισοηλεκτρική γραμμή, αν είναι θετικά τα κύματα και ποιο είναι το διάστημα QT. Λοιπόν, υπάρχουν τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τα οποία μπορούν να μας δίνουν και το ρυθμό του καρδιακού ρυθμού και επίσης να δίνουν διαθωρακή βηματοδότηση ή να χορηγούν και απεινίδωση όταν χρειαστεί. Δεν θα παραμείνουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Δύο κουβέντες μόνο και κλείνουμε. Για τον αλγόριθμο της ταχυκαρδίας με σφιγμό, όπως είπαμε πριν, εδώ προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης να δούμε καταρχήν, πέρα από τη χορήγηση οξυγόνου, την αξιολόγηση των παραμέτρων κατά ABCD του ασθενούς, να δούμε αν υπάρχουν τα λεγόμενα σημεία αστάθειας. Αυτά είναι συμπτώματα σοκ, δηλαδή συστολική πίεση κάτω από 9, απώλεια συνείδησης, συγκοπή, σημεία μυοκαρδιακής ισχυμίας, τυφλανχικού πόνου κλπ. Ή συμπτώματα σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας, όπως κάμψη, να δούμε ότι ο ασθενής κάνει οξύ πνευμονικό είδημα και ούτω καθεξής. Ένα από αυτά καθιστούν τον ασθενή μας ασταθή και προτείνεται η μικρού βαθμού χορήγηση αναισθησίας, ίσως με κάποια μηδαζολάμη, ενδοφλέβια κλπ. Και να γίνει συγχρονισμένη καρδιομετατροπή. Εάν δεν επιτύχει αυτή, μπορούμε να χορηγήσουμε αμυοδαρώνη σε 300 μιλιγκράμμ για 10 έως 20 λεπτά. Και κάτι που προτείνεται στις νεότερες οδηγίες και αξίζει να το αναφέρουμε, έχει μπει προκαϊναμίδη σε δοσολογία 10 έως 15 μιλιγκράμμ στο κιλό για πάνω από 20 λεπτά. Όπως ίσχυε και πριν, αν έχουμε μια ταχυκαρδία αριθμική με στενά συμπλέγματα, θα κάνουμε βαγωτονικούς χειρισμούς, γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Εάν αυτή η βαλσάβα ή μάλαξη καροτίδων υπόμονη, το ring δεν αποδώσει. Χορηγούμε αδενοσύνη ουσιαστικά σε 6, 12 και 18 μιλιγκράμμ αντίστοιχα σε περίπτωση μη επιτυχούς καρδιομετατροπής. Έχουμε φτάσει λοιπόν από εκεί που ήμασταν στο 6, 12, 12, πλέον στο 6, 12, 18. Στην τρίτη απόπειρα αδενοσύνης προτείνεται από το ERC να δίνουμε 18 μιλιγκράμμ αδενοσύνης. Και σε περίπτωση που δεν το πετύχουμε, μπορούμε να σκεφτούμε τη χορήγηση μιας μη διυδροπυριδίνης αναστολέας βεστίου, όπως βεραπαμίλη ή διλτιαζέμι. Και βέβαια ζητάμε και τη βοήθεια του ειδικού. Σε μη ρυθμική ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα, το συχνότερο ότι είναι η κοιλιακή ή η κολπική μαρμαριγή, και εκεί κοιτάμε ένα β' αποκλειστή άλλους παράγοντες να κάνουμε έλεγχο ρυθμού. Εάν έχουμε ευρέα συμπλέγματα, θα κοιτάξουμε πάλι στην ταχυκαρδία αυτή είναι ρυθμική ή άρυθμη. Στη ρυθμική ταχυκαρδία προτείνεται η προκαϊναμίδη και η αμυοδαρώνη, εδώ πέρα, και βέβαια προτείνεται επίσης η αντίστοιχη θεραπεία, όπως την ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα, εάν είμαστε σίγουροι ότι είναι μια τέτοια που άγεται με αλλοδρομία από προηγούμενο καρδιογράφημα κλπ. Τελειώνω τώρα. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχουμε μια ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα, η οποία είναι άρρηθμη, θα σκεφτούμε το ενδεχόμενο κολπικής μαρμαργής που άγεται με αλλοδρομία ή μιας μορφής πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας, όπως είναι το Torsade de Poix, με το σχόλιο που κάναμε πριν για το μαγνήσιο. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες μορφές κοιλιακής ταχυκαρδίας που έχω βάλει, για το Torsade de Poix μιλήσαμε, και εδώ πέρα δείχνω ένα παράδειγμα μιας υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, η οποία άγεται με αλλοδρομία, με RBBB δηλαδή, και η οποία δίνει κάποιες στιγμές σε κάποιες απαγωγές την εντύπωση της ταχυκαρδίας με ευρέα συμπλέγματα. Έβαλα εδώ, αλλά δεν θα το σχολιάσουμε καθόλου, γιατί ξεφεύγει από το σκοπό αυτής της ομιλίας. Και απλώς το αναφέρω ότι μπορεί κανείς ψάχνοντας το ίντερνετ να βρει ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία μελετώντας τα μπορεί να τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι αυξάνει τη πιθανότητα να έχει κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία άγεται με αλλοδρομία, και στο καρδιογράφημα που βλέπει ευρέα συμπλέγματα να ενεργήσει αντίστοιχα σαν να πρόκειτο για ταχυκαρδία με στενά συμπλέγματα.
δεν θα παραμείνουμε εδώ, και ότι σε περίπτωση που έχουμε μία παροξημική υπερκυλιακή ταχυκαρδία η οποία ανατάσσεται με αδενοσύνη, έχουμε συνήθως κάποια τέτοια μορφολογία και μετά ένα φυσιολογικό φλεβοκομικό ρυθμό, αλλά σε περίπτωση κάποιας άλλης αρρυθμίας όπως κολπικού πτερυγισμού, πάλι η χορήγηση της αδενοσύνης μπορεί να μην τερματίσει την αρρυθμία, αλλά θα μας αποκαλύψει τα πτερυγικά κύματα F, τα οποία γι' αυτό έχω βάλει αυτό το πριόνι, δείχνουν την εντύπωση πριονωτών κυμάτων. Πάλι θα μας βοηθήσει, ναι μεν όχι στο θεραπευτικό στόχο, αλλά τουλάχιστον στο διαγνωστικό, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα, γιατί θα σας δείχνω μια εργασία μόνο που είχαμε κάνει και παλαιότερα, με μια ασθενή πάλι σε μένα, φυσικά, μέσα στο ιατρείο, η οποία ήρθε με ξαφνική έναρξη ταχυκαρδίας όπως μας την περιέγραφε και είδαμε αυτό το καρδιογράφημα. Με βαλσάβα και μάλαξη καροτίδων δεν έγινε τίποτα. Εδώ βλέπετε το σημείο που έβαλα την αδενοσύνη και μία ρηπή, μία τριπλέτα έκτακτων κοιλιακών και μετά έναν ωραίο φλεβοκομβικό ρυθμό, ο οποίος με είχε τρομάξει τότε. Η ασθενής έδωσε την εντύπωση ότι λιποθυμάει, αλλά απλά ένιωσε αυτό το δυσάρεστο αίσθημα, για το οποίο είναι καλό να προειδοποιούμε τους ασθενείς μας, αίσθημα καύσου στο θώρακα όταν μπει αδενοσύνη ενδοφλέβια, και να τους καθησυχάζουμε ότι μην ανησυχείτε, είναι μια παρενέργεια του φαρμάκου. Προσοχή βέβαια σε όποιον έχει βρονχικό άσθημα. Και για την βραδικαρδία δεν θα πούμε τίποτε άλλο παρά μόνο ό,τι προτείνεται και εδώ πέρα, πάλι να δούμε αν υπάρχουν σημεία αστάθειας, τα οποία εφόσον υπάρχουν, θέλουμε ούτως ή άλλως τον ειδικό, και βέβαια ατροπινισμό σε μισό μιλιγκράμμ κάθε περίπτωση μέχρι maximum τη χορήγηση ατροπίνης στα 3 μιλιγκράμμ, και σε περίπτωση το οποίο αυτό δεν μας βοηθήσει, μπορούμε να χορηγήσουμε φάρμακα, που τα έβαλα δεν ξέρω, όπως είναι η ισοπρεναλίνη, η αδρεναλίνη, ή να κάνουμε διαθωρακική βηματοδότηση για να βοηθήσουμε τον ασθενή που είναι σε αυτό το στάτους. Εννοείται βέβαια ότι βοηθάμε και τις υπόλοιπες παραμέτρους του ασθενούς, αν είναι δηλαδή πιθανά αφυδατωμένος, υπογεμικός ή από κάτω κρύβεται κάποιο ξυστεφανιαίο σύμπαμα. Αυτά είναι τα φάρμακα, η αδρεναλίνη, η ισοπρεναλίνη και η ντοπαμίνη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λόγω της συμπαθομιμητικής τους δράσης στην περίπτωση επίσης εκτός από την ατροπίνη της αντιμετώπισης της βραδικαρδίας. Έτσι. Προσπάθησα να σας δώσω τα μηνύματα που υπάρχουν σε σχέση με τις αρρυθμίες περί την ανακοπή και την ανακοπή. Όπως σας είπα πριν, είναι μια πολύ μεγάλη ομιλία και εμένα με ενδιαφέρει απλώς να μεταδώσω τις πληροφορίες και πού αυτές βρίσκονται και το ερέθισμα ή και με παραδείγματα από την κλινική μου πράξη τη χρησιμότητά τους, ώστε πρώτα ο Θεός ο καθένας να τα αναζητήσει στο ίντερνετ και με την ησυχία του να τα διαβάσει. Τα ηλεκτρόδια που έχω βάλει εδώ είναι απλά αυτό που είπαμε πριν, ότι στην περίπτωση του βραδικαρδιών μπορούμε να κάνουμε και διαδερμική βηματοδότηση στον ασθενή μας, αν το μηχάνημα που έχουμε εκεί που δουλεύουμε το επιτρέπει. Συγγνώμη για την ταχύτητα της ομιλίας. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα όλα αυτά που είπαν και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.